Δίνω για ένα λεπτό. Σας ακριβώς. Παρακαλώ. Έτσι. Κυρία Πρόεδρε, στο ένα λεπτό που έχω χωρίς να με διακόψουν, ο κύριος Υπουργός τελικά επιβεβαίωσε αυτά που είπα εγώ στην τοποθέτησή μου. Επί των ημερών μας δεν υπογράφηκε από το Συμβούλιο Υπουργών η συμφωνία με τον Καναδά. Δεν υπεγράφει επί των ημερών μας. Μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε. Κυρία Πρόεδρε, την προστασία σας παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, την προστασία σας παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, την προστασία σας παρακαλώ. Επειδή ο κύριος Υπουργός μπερδεύει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται ανεξάρτητα από τα κράτη-μέλη. Φέρνει όμως τη συμφωνία στα κράτη-μέλη. Ο Καναδάς δεν ήρθε για ψήφιση επί των ημερών μας. Η Νότια Αφρική ήρθε επί των ημερών σας. Εσείς λοιπόν ψηφίσατε τη Νότια Αφρική. Μια συμφωνία πολύ χειρότερη από τον Καναδά. Και για τον Καναδά δεν έχετε πετύχει τίποτα να την βελτιώσετε. Και από ό,τι φαίνεται θα την υπογράψετε. Δεν μας απαντήσετε να την υπογράψετε. Επί των ημερών μας, και κλείνω, επειδή με διέκοψε δύο φορές ο κ. Υπουργός και κυρία Πρόεδρε δεν με προστατεύσατε. Λοιπόν, επί των ημερών μας δεν υπέγραψε η Ελλάδα ως κράτος μέλος στο Συμβούλιο Υπουργών ούτε τον Καναδά ούτε την Νότια Αφρική. Εσείς υπογράψατε την Νότια Αφρική και τώρα υπογράφει τον Καναδά. Και με το τρίτο μνημόνιο απελευθέρωσατε το γάλα. Και με τον νόμο του προηγούμενου μήνα καταργήσατε την αναγκαστικότητα. Και προχτές με νόμο σας παίρνετε τις ανακτήσεις. Εμείς φταίμε για όλα αυτά. Κύριε Υπουργέ, πολύ άτυχος είστε. Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε. Κύριε Πιταράκη, σας παρακαλώ, λοιπόν, γιατί πραγματικά είστε εκτός τόπου χρόνου και διαδικασιών. Δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι δυνατόν όταν ασκείτε την Προεδρία και μονογραφείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Το καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Το σέβομαι αυτό.